είχε εξηγήσει ότι είχε κάποια προβλήματα. Έτυχε μία στιγμή πριν 3 χρόνια που έχω κάνει μία περίφραξη κάτω στο κτήμα εδώ μπροστά. Και εκεί που είχα σταματήσει με τα υλικά μπροστά στο δρόμο και τα έπαιρνα με την καρέτα για να πάω για να κάνω την περίφραξη, ήρθε ένας γείτονας από εδώ και απειλούσε. Και εκεί μπροστά έχει ένα κομμάτι με σίδερο και το πήρε για να χτυπήσει τη θεία μπροστά μου. Εκεί το σταμάτησα εγώ και επειδή είχε και άλλους που είδανε και αυτά, το σταμάτησα. Αρχίνησε ότι θα το σκοτώσει και δεν πρόκειται για να το δεν θα το βρει κανένας. Αυτή ήταν... Ότι θα σκοτώσει την κυρία Μαρία. Ναι, ότι θα σκοτώσει την κυρία Μαρία. Και σε εμένα η απάντηση προς εμένα ήταν ότι εσύ να πας να κάνεις τα σύνορα, μου λέει, στην Αλβανία, δεν έχεις καμία δουλειά εδώ. Δευτέρα χάθηκε η θεία, την Κυριακή, το απόγευμα, 7 παρά 5 λεπτά, με πήρε εμένα ένα τηλέφωνο, η θεία η Μαρία. Η κυρία Μαρία, και τι σας είπε? Δεν μίλησα, δεν σήκωσα, γιατί δούλευα στο γκολφ. Εκεί κάνουμε γάμους και επειδή είχε μουσική και αυτά, δεν τον άκουσα και βρήκα μόνο αναπάντητη. Τα πιθανά σημεία εξαφανίσεως είναι από εδώ και κάτω. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί από εδώ δεν έχει από πάνω καμία ορατότητα να δει κανένας άνθρωπος. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, δεν υπάρχει κόσμος να ακούσει, να κάνει να ράξει. Εδώ πιάνουμε το κεντρικό του δρόμου, να πει περιπτώσεις αυτές όπου τις εξαφανίσεις όπου μπορούσε κάποιος να κάνει μια οτιδήποτε θα μπορούσε να κάνει, να εξαφανίσει τον άνθρωπο. Και ήταν κάποιος κρυμμένος. Και την άρπαξε από εδώ, είναι οι πιθανότητες. Διότι για να φτάσουμε στο χτήμα της από εδώ, πρέπει να πάμε και συνεχεία κάτω. Να κάνουμε αυτό το, να πάρουμε το μονοπάτι από εδώ πέρα. Και να πάμε στο χτήμα. Θα περνώσω από εδώ. Θα πούμε στο πρώτο κομμάτι το χτήμα το δικό της, όπου είχε τις γαλότσες της, τα γάντια της, το καπέλο της. Αυτά εδώ όλα τα έχετε σκάψει? Έχουν σκαφτεί όλα αυτά? Τα έχουμε ψάξει όλα αυτά. Μάλιστα. Δεν βρήκαμε τίποτα. Η Μαρία σε αυτό το σημείο εδώ πέρα, όπως βλέπουμε εκεί πέρα τα βαρέλια, και φύλαγε πάντα τα εργαλεία, τα πράγματα που χρειαζόταν εδώ. Πάντως. Για εδώ είναι της Μαρίας το χτήμα. Ωραία. Το οποίο το έχει οργώσει προηγουμένες μέρες. Πιστεύετε καταρχήν ότι την έχουν σκοτώσει την κυρία Μαρία? Ναι. Αυτό πιστεύω, γιατί αν δεν το είχαν σκοτώσει, το νησί είναι τόσο πολύ μικρό που θα είχε βρεθεί.